Πάμε στις εφημερίδες να δούμε. Με τι ασχολείται σήμερα. Να τον ξεψαχνίσουμε. Λοιπόν, πιστή στη θρησκεία δεμένη στην οικογένεια, γράφει η απογευματινή έρευνα της διανέωσης για τις σταθερές αξίες του Έλληνα. Λοιπόν, όταν ασθενείτε, λέει, εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας προσέφησε να γίνει καλά, 76,4 ναι. Μάλιστα. Πιστεύετε στο Θεό, 79,9 ναι. Μάλιστα. 4-5 πολίτες δηλώνουν κοντά στο Θεό ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Πώς αξιολογούν και πώς εμπιστεύονται τους δύο αυτούς τους θεσμούς. Ενωτρικό πόκερ για τον δρόμο της Ανατολής, το σχέδιο της Αθήνας με το βλέμμα στην Ινδία και τον τεμαράτη του Ερντογάν μέσω Ιράκ. Αυτός δεν πάει στην Αμερική. Τελείωσε. Κάτσε την πάω. Και τι άλλο, διεργασίες με στόχο τη νέα ένωση κέντρου αριστερά. Μάστε. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Συνεχίζουμε με την Αυγή. Αντίστροφη δυναμική, μειωμένες προσδοκίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κατεβάζει στο 33% τον πύχη, παγώνοντας τη Νέα Δημοκρατία. Στα υπόλοιπα θέματα, πρωταθλήτρια φτώχειας και ακρίβεια η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπολεμικό κίνημα σαρώνει τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Στο βήμα, οι φίλοι του Σταυρού σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, ίδικα ευρωψηφοδέλτια. Τώρα γίνεται, ξέρεις, έχουν αρχίσει λίγο οι, ναι, οι κοντρίτσες και στα ίδια τα ψηφοδέλτια. Σε εσωκομματικό επίπεδο. Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα δεν το ξέρεις, πρωτόγνωρο είναι αυτό. Ναι, είναι αλλιώς. Δεν το βλέπεις τόσο. Λέει στις εθνικές δεν το βλέπεις τόσο έντονο. Τώρα είναι πιο. Είναι και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και είναι και πιο δύσκολο για κάποιον τώρα ο οποίος δεν έχει την αναγνωρισιμότητα ή οτιδήποτε να πάει να. Γιατί πρέπει να αυτό είναι. Τώρα οι υπόλοιποι έναντι αυτών που έχουν αναγνωρισιμότητα νιώθουν πιο αδικημένοι. Λοιπόν, η αναγνωρισιμότητα πρέπει να έχει λεφτά στις ευρωεκλογές. Να ρίξει, να τρέξει. Λοιπόν, μέρες του 68 στα αμερικανικά πανεπιστήμια, φράουλος και αίμα στο Κολούμπια και στο Γέιλ, με διαδηλώσεις πρωτόγνωρες υπέρ της Παλαιστίνης, φοιτητών, παρέμβαση αστυνομίας, κακός χαμός γίνεται. Τι κρύβει η κρίση σχέση ΗΠΑ-Τουρκία, ντόμινο εξελίξεων, από μια επίσκεψη που τεινάθηκε στον αέρα. Και το αμερικανικό νερό που θρέφουν τα ντάινερ των Ελλήνων. Ιστορίες από τη Νέα Υόρκη. Έλληνες εστιατόρες στην Αμερική. Θησαυρίζουν. Μια χαρά. Θησαυρίζουν. Εντάξει, έχουν δουλέψει, την έχουν ιδρώσει. Καλά, προφανώς, παιδί μου. Μια χαρά και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και έρχονται εδώ και απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ομολογία συντριβής. Τρόμος στο Μαξίμου εν ώψη ευρωεκλογών, κατεβάζοντας τον πύχη από το 41% στο 33%. Μητσοτάκης προεξόφλησε ότι έχει χάσει ήδη 400.000 ψηφοφόρους σε σχέση με τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων. Ένα ακόμα θέμα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Το έχει πει ο Μητσοτάκης εδώ και καιρό όμως ότι υπήρχε στις ευρωεκλογές, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ναι, αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης με τις προηγούμενες ακριβώς. Λοιπόν, ντοκουμέντο. Το παιχνίδι είναι στημένο. Ο Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης και η υποτιθέμενη κάθαρση στο ποδόσφαιρο. 4 φορές άλλαξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο νομοθετικό πλαίσιο για την οπαδική βία, αλλά ακόμα μετράμε νεκρούς. Οι ανατριχιστικοί διάλογοι, οι άλλοι είναι φλόροι, εμείς σκοτώσαμε άνθρωπο και ευθεία εισβολή σε μπαμ και όποιον πάρει ο χάρος. Θέλω να δώσω το χέρι στο Ρουμπέτη για να τον συγχαρώ για τη δολοφονία που έκανε. Τώρα έχει ένα δείπνο και ψηλά με τον Φιλόπουλο και με τον Μιχάλη και με τον Άλλη και διπλούν όλοι μαζί. Αυτά είναι τώρα διάλογοι που έχουν τσιμπήσει οι αρχές από τα κινητά τηλέφωνα μετά τη δολοφονία. Σαν μη συνέβη τίποτα για τους περισσότερους. Χαμπάρι δεν είχαν πάρει. Ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούσαν, η σκληρότητα δηλαδή, είναι τρομακτικά όλα αυτά. Και Γάζα, 35.000 έως τώρα νεκροί, 1,1 εκατομμύριο μελοθάνατοι. Είναι απίστευτο το νούμερο. 35.000 νεκροί άνθρωποι. Και παρόλα αυτά. Παιδιά. Τα περισσότερα είναι παιδιά, όχι πόσα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά. Και δεν βλέπουμε και τέλος εκεί, τέλος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη. Άσπρη τρύπα 940 εκατομμυρίων ευρώ από το πλεόνασμα του 2023. Χούλιγκαν ΑΕ, εκπαίδευση με φωτοβολίδες, εντολές για επεισόδια και πώς γίνεται να μην διαδηλώνουμε για το μάτι. Το φλερτ Κασελάκη με την ακραία ψήφο. Ελεύθερη ώρα, δεν πρόλαβα να σώσω τον πατέρα του Καλιάνου. Συγκλονίζει η Αγία Γερόντισσα των Αθηνών. Ανατριχίλα, το τηλεφώνημα στο βουλευτή και τα χάλια του. Ποια είναι η Αγία Γερόντισσα? Συνέχεια λέει για την Αγία Γερόντισσα. Ποια είναι αυτή? Πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε και στο εσωτερικό της εφημερίδας να δούμε και να λύσουμε τις απορίες μας. Γιατί δεν ξέρω ποια είναι αυτή η Αγία Άννη Καλιάνου, εξορισμένος με άδενο Γεωργιάδη για γιατρούς, δείχνει την νομική οδό στα εκατομμύρια των τραυματισμένων από τα εμβόλια COVID-19. Τραυματισμένων από τα COVID-19. Εμπλέξαμε πάλι και την πανδημία και τα εμβόλια. Πάμε στην Εστία, να ανοίξουμε εδώ και να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αναταραχή τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από το σενάριο διαδοχής Μητσοτάκη. Η άρνηση του Πρωθυπουργού να επιβεβαιώσει στον Σκάι ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία και η δικαίωση στις Εστίες της Κυριακής της 28 του 23 από τον έγκυρο Economist για την προαγωγή του σε ευρωπαϊκό αξίωμα προκαλούν διαλυτικές τάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι άρνηση, εγώ κατάλαβα ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία. Αυτό κατάλαβα. Όχι για το θέμα ότι θα διεκδικήσει ευρωπαϊκή θέση. Αυτό το ξεκαθάρισε και ήταν απόλυτη απάντηση. Δεν λέγει ευρωπαϊκή, αυτό είπατε. Δεν καταλάβω και τι λέει, δηλαδή. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα από τα σενάρια διαδοχής. Έτσι. Τα βάλαμε τα πράγματα στη θέση. Πρώτο θέμα. Όταν λέμε φυλακή, το εννοούμε. Ο κ. Φλωρίδης, το νέο ποινικό κώδικα, δικαιοσύνη και ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Από την Πρωτομαγιά θα δοκιμαστεί η νέα φιλοσοφία του ποινικού μας συστήματος, της εφαρμοσμένης και όχι της εικονικής ποινής. Και όποιος καλείται να αποδείξει δημιουργεί αίσθημα και συνθήκες δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας όλων των πολιτών. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, τα δικήματα που οδηγούν στη φυλακή κατευθείαν. Τι μου το λες, γιατί έχω σχέση εγώ. Όχι, δεν κλέβω. Αυτά υποθέτω ότι αυτά. Με κοίταξες πονηρά. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι αυτά δεν οδηγούσαν μέχρι τώρα στη φυλακή. Πίστευα ότι οδηγούσαν. Ναι. Και πολύ το πιστεύαμε, αλλά ήταν έξω δηλαδή όλοι. Τώρα εδώ να μένουν και κάνει μέσα. Κλοπή και ρευματοκλοπή. Κλέβεις ρεύμα. Όχι, έξω πας. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Τώρα αυτό είναι γενικό. Πολύ γενικό. Όσο φθορά. Παραβίαση κόκκινου τροχαίο δυστύχημα. Άμα περάσει κόκκινο και σκοτώσει άνθρωπο. Πας μέσα. Λογικό που ακούγεται. Εμπρισμός δάσους, κανονικότατα, ενδοοικογενειακή βία, μάλιστα, δωροληψία υπαλλήλων, φακελάκι, ρουσφαίρι κτλ. Εξύβριση και σκοπευτική δυσφήμιση. Εξύβριση. Και πας μέσα. Εξύβριση, παιδιά, στην Ελλάδα. Θα βάλουμε όλους αυτούς. Ναι, εξύβριση στην Ελλάδα, στον δρόμο. Χρέη προς το δημόσιο, μέσα, κανονικά θα πηγαίνετε με αυτά τα 100 ευρώ στο δημόσιο. Θα εκτείται μέρος της ποινής φυλάκης ακόμα και επιμελήματα που τιμωρούνται για πάνω από 2 χρόνια. Πού θα μπουν όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν. Μισή χώρα είναι αυτή. Μισή χώρα βρίζει και άλλη μισή χρωστάει στο δημόσιο. Λοιπόν, εδώ, γκάλωπ της ΜΑΡΚ, Νέα Δημοκρατία 33,4, ΣΥΡΙΖΑ 14,7, ΠΑΣΟΚ 11,4. Μεγάλη διαφορά δίνει, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Περισσότερες δημοσκοπήσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όμως, κάπως έτσι. Το Ανδρουλάκης έχει θέσει θέμα και τη δεύτερη θέση, κατά εδώ θα έχουμε θέματα την επόμενη μέρα. 9,8 Ελληνική Λύση, 8,5 ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Νίκη 3,4, Νέα Αριστερά 2,5, Σπαρτιάτες 2,4, πάνε αυτοί σιγά-σιγά, εξαφανίζονται. Μέρα 25 και δεν μπορούν και να κατέβουν τώρα. Να περιμένουμε και την απόφαση τώρα, έχουν πει για αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, για την απόφαση του εκλογοδικείου. Τι θα γίνει με τους Σπαρτιάτες. Τι θα γίνει με την κοινωνική ομάδα τώρα, με τις έδρες που ακριβώς έχουν. Φωνή λογικής, αυτή είναι η Λατινοπούλου, δεν είναι 2,2 και Δημοκράτης 1,7. Λοβέρδος είναι το Δημοκράτης. Και The Crown, αλλά ελληνικά εδώ είμαστε, μ' αρέσουν αυτά. Η Τατιάνα χωρίζει και από τον τίτλο της Πριγκίπισσας. Αφού χώρισε τον πρίγκιπα. Ναι, αλλά κάνανε μαζί δημόσια εμφάνιση με την πρώην πεθερά. Εντάξει, δεν απογορεύεται αυτό. Είδες, ενημερωμένη πλήρως είμαστε. Συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Το παζάρι Ερντογάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα πυρετός σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα, γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος δυναμητίζει ξανά τις σχέσεις του με την Αμερική. Τώρα, καθυστερήσεις, γιατί κολλάει το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα ακόμα θέμα. Τι δείχνουν τα γκάλωπ, τον γκρίζο 13% και η πολύ πύχης του Ιουνίου. Το σενάριο φοιτητικής ανάγνωσης ανάγνωσης της Ευρωκάλπης. Αυτά από την Καθημερινή. Κυριακάτικη κόντρα, η δεξιά του κυρίου στην υπηρεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι σηματοδοτεί κοινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Οργή στην ιεραρχία για τα παιχνίδια του Ιερώνυμου με τον Μαξίμου. Τέμπι ετοιμάζεται προανακριτική με την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή και νοικοκυριά σε απόγνωση ακρίβεια, φόροι και χρέη εξαϊλώνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας. Και τη Μεγάλη Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα είναι στην ακολουθία χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου στην Μητρόπολη. Μετά θα πάει Πάσχα, κάνει την Τίνο πάντως. Εντάξει, το βγάλαμε όλο το πρόγραμμα. Λόγος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το λόγο. Την Πρωτομαγιά 24 ώρα απεργία. Ποιοι απεργούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Η εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα. Άστατος ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας και το Ντουμπάι βούλιαξε από τη νέα πραγματικότητα. Μπάμε στο ρεπορτάζ. Γύριδα μίλησε η Ζωζίνα Ήδη, τα ντοκουμέντα του σπιτιού του Σωτού Μπυζανίου στην Πάτρα. Με το θέμα τη πυρικοικούνια του βρέφου, το κρεβάτι τη αδελφή του, τα καθαρά συντόνια και τα ρουχαλάκια και τα πανάκια. Και όλοι οι άλλοι διάλογοι τη ντροπή μετά την δολοφονία Λιγκυρίδη του Ρέντι. Και ξυλοδαρμή νταλίκια μεταξύ ανηλίκων για την πρωτιά των like στα social media. Με το θέμα της παιδικής παραβατικότητας. Και πάμε στο παρόν. Εβδομάδα των παθών στην αγορά. Εκτός ελέγχου η ακρίβεια. Μαύρο Πάσχα για εκατομμύρια καταναλωτές. Χωρίς αντίκρισμα, τα μέτρα της κυβέρνησης καλπάζει η αισχροκέρδεια. Real News. Βαριές καμπάνες για τα καθάριστα κόπεδα. Αυστηροποιείται το πλαίσιο για την αντιπυρική προστασία. Παρακαλώ. Είδες, υπάρχει μια εφαρμογή τώρα. Μπαίνεις μέσα και δηλώνεις ότι καθαρίζεις το κόπεδο σου. Αν δεν το κάνεις, μπορεί να πάρεις και έχεις δίπλα στο σπίτι σου ο γείτονας και δεν το έχει καθαρίσει και κινδυνεύεις. Ενημερώνεις. Τρώει πρόστιμο. Μπαίνει ο Δήμος, του καθαρίζει και του στέλνει τον μπουγιωτή μαζί με πρόστιμο. Απαιτούνται και κάποια άλλα. Δηλαδή και τα κουφώματα να είναι αντιπυροπροστασία κλπ. Κόπεδο έχει κουφώματα. Κόπεδο λέμε. Τι δουλειά έχει το σπίτι. Όταν είναι στο σπίτι μέσα, όταν υπάρχουν δέντρα. Υπάρχει νέος κανονισμός. Καλά, τι στο δικό μου σπίτι, αν έχω δέντρα γύρω να φτιάξω. Εγώ σου λέω για κόπεδο. Αυτό είναι κόπεδο. Δεν έχει σπίτι. Είναι καθάριστο κόπεδο. Άμα το χτίσουν, βάζει κουφώματα. Και ποιος θα έρχεται να τσεκάρει να έχω κουφώματα εγώ αντιπυρικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Επάγγελμα χούλιγκαν στο μικροσκόπιο της Ελλάδας, τα παράνομα κέρδη της ηγετικής ομάδας των συλληφθένων για τη δολοφονία στο Ρεντί. Και η επίσκεψη στη Δαπτή του Μητσοτάκη στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Τώρα, μεθαύριο, στάζει καιρός. Ναι. Πάμε στη Βόης. Ο Χάρης Καρώνης μπαζώνει την ιστορία, έγκλημα στη Σέριφο. Μάθημα ναρκωτικών. Πάτρα, εγκληματική οργάνωση είχε μετατρέψει σχολείο σε ορμητήριο διακίνησης. Αυτό που είδαμε πριν από λίγο, έτσι, με το σχολείο, σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Πάει να χαθεί η πασχαλινή μάχη με την ακρίβεια παρά τις υποσχέσεις και τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Παρασιτικός πεντακάθαρος, άκρος κατάλληλα για κολύμβηση στα νερά του. Την καταλληλότητα πιστοποιούν επίσημες επιστημονικές μετρήσεις. Α, ωραίο, το ματάκι. Αμφισβήτησε κανείς? Μια χαρά. Όχι, παιδί μου, πολύ ωραίο. Όλη εκείνη η περιοχή, πας εκεί, κάνεις την πανάκη σου. Να. Και Χατζηδάκη τα φόπλακα στην κουραζιέρα στο Βόλο πάνω από ένα χρόνο διάρκεια των εργασιών. Ετοιμάζουν εκεί το λιμάνι. Προφανώς θα έχουν εργασίες.